γίνεται με μαλλιά κουβαριά βραδινέτικο. Γιατί έγινε. Όχι, δηλαδή η ειρωνία αυτή. Με τα κοράκια ήρθαν εδώ. Ήρθαν τώρα στο σπίτι μα να μα πούνε τι, δεν κατάλαβα δηλαδή. Καμία ειρωνία. Γιατί είχα τα μπλουζάκια των. Καθρέφτε, δεν είναι σπίτι σα. Εντάξει. Μόνο και κι εγώ έξελι με το καταλαβαίνετε. Είναι μεγάλο φάρο. Τον Περίδων έχουν βγάλει κουκλό, μένα δεν είναι παρεξήγηση. Με μαλλί κομμωτηρίου κανονικά. Έχει πέσει πολύ φτιασίδι εδώ. Πολύ, μπρο πίσω φωτογραφία, φτιάξτε κι αυτό. Ο Θέμος είναι λίγο παραπονιάρης, γιατί όμως. Δεν είμαι παραπονιάρης, είμαι μπροστά σε ένα από τα αφεντικά μου και κάνω. Απλά το κάνω να μοιάζει με ποικίλα, άλλες πράγματα. Είπες και τα συναφή. Και από εκεί βλέπω, ναι. Εγώ μουσική ασχολούμαι με τη μουσική πάρα πολύ. Και αυτό είναι το χώρο. Σιγά σιγά καταλαβαίνεις τι θα γίνει. Είναι ο Σταμάτης Μητούσης, ο οποίος μας κάνει πλάκα έτσι. Όχι, πολύ σοβαρά το κάνω, παιδιά, να το λέω. Δηλαδή, ποιος αυτός είναι συμπαρουσιαστής της εκπομπής μου. Είναι πολύ μεγάλος μου φαν. Ναι. Μας ακούει κάθε απόγευμα 6-9. Α, μεγάλο σου φαν. Εγώ να μας στέλνει μηνύματα στην εκπομπή. Η εκπομπή σας λέγεται Μουτζής Φάπες, που λέγεται Κλωτσίες. Ακόμα δεν έχει όνομα. Δεν έχει όνομα, τώρα ξεκινάει. Μουτζές δεν λέγονται. Μήπως λέει, ξεκίνησα να λέγεται Μουτζές, τελικά δεν μας άρεσε πολύ, γιατί είναι πολύ επιθετικό. Ναι. Όχι, τώρα είναι Ζουλού. Οι Μούτζες μας αρέσουν, δεν έχουν πρόβλημα. Απλά το όνομα δεν άρεσε πολύ. Παιδιά, στις Ελλάδα το σημερών η Μούτζα είναι το χαϊδευτικό. Δηλαδή, κάνουν έτσι και δεν σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ αυτό. Γιατί ή θα σε πλακώσουν, ή θα σε σκοτώσουν, ή κάτι τέτοιο. Μούτζα τώρα είναι. Εσείς αυτό που ξέρουμε είναι ότι πέρα από τις πλάκες που κάνετε, κάνετε και φάρσες. Όχι, δεν κάνουν πλάκες ούτε φάρσες. Κάνουν χοντράδες. Ναι, κάνουν χοντράδες. Τι έκαναν σαν άνθρωπο, ποιο είναι αυτό που έχουμε. Με τον Γιώργο τον Τζαλίκη, λέτε. Μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, βάλτε να τα ακούσουμε. Ακούσατε τι κάνανε αυτοί εδώ, οι κύριοι. Λέγα σε Κωνσταντίνο Λαζαρίδη, είμαι από το γραφείο τη κυρία Γκαγκάκη. Σα παίρνω το χθεσινό περιστατικό που αφορά το συμβάν. Ποιο είναι το συμβάν? Βγήκανε σε κάποια blogs ότι κάνατε κάποιε δηλώσει μετά το σοου για το σκουριασμένο βανάκι τη κυρία Μπάρμπα. Αλλά όταν λέμε ειρωνικό ύφο, και ότι πήγατε να ρίξετε καλά την κυρία Μπάρμπα. Δεν έκανα ποτέ τέτοια δήλωση. Δεν υπάρχει καν. Γιατί υπάρχει αυτό σε πλανό. Το αν υπάρχει, δεν υπάρχει, θα το δούμε στην πορεία βέβαια γιατί πώ φαίνονται τα πράγματα. Γιατί εδώ πέρα έχει βουλήσει ο τόπο. Δεν είναι. Δηλαδή να παίρνω τηλέφωνο. Ότι θες και κάνει δηλώσει. Εγώ δεν πάω καλά, εγώ πάω να το σώσω τώρα, φίλε. Τώρα δεν πάω να το κάνω. Ποιο να σώσει άνθρωπε, μα που δεν έχω πει τίποτα. Μα εδώ λένε ότι έχει πει! Πού! Θα τρελαθούμε τώρα! Λένε ότι έχει πει! Ότι βγαίνει ο Τσαλίκης, έχουμε τρελαθεί να πούμε εδώ πέρα. Βγαίνει ο Τσαλίκης, λέει και βρίζει την Μπάρμπα. Έχουν γεμίσει τα blogs. Έχει την Γκαγκάκη με κοπανάει, θα δώσω τη θέση μου δηλαδή. Συγγνώμη, επειδή ορίεσαι και επειδή μάλλον δεν είσαι ψύχρεμο. Μα άνθρωπε, μου σε εξηγώ. Εγώ σου εξηγώ την κατάσταση, κάτσε και μου λες δεν και δεν. Εμείς μιλάμε μεταξύ μας ως παραγωγή τώρα. Δεν ισχύει, άνθρωπε μου, καλέ μου άνθρωπε. Δεν ισχύει. Τι να κάνω, να βγάλω τα ρούχα μου, δεν ισχύει. Ωραία, τι ισχύει. Τι να πω, από τις δηλώσεις, τι ισχύει. Τι να πω εγώ, δηλαδή που έχω τη με ρωτάνε από τα blogs, από το τροκτικό με ρωτάνε, από το τρομακτικό με ρωτάνε. Τι να του πω εγώ. Δεν πάμε καθόλου καλά. Άνθρωπε μου, μήπως είναι πλάκα τώρα αυτό που μου κάνετε. Πλάκα είναι, ρε Γιώργο. Μη! Έλα σου, έλα σου. Ο Γκαρέζος είμαι καταρχάς. Έλα. Τρέμω. Προς τη μήνυ, καταρχάς τα κυγένεια. Όντως με τους πιο δυνατές. Το λέω έκανε στούμπο. Γιατί ο Τσαλίκης είναι ο πιο γλυκομήλιος άνθρωπος. Η πλάκα αυτή με το... Ήταν τρομερή αυτή η πλάκα που ακούσαμε πριν για τον Τζαλίκη, αλλά νομίζω έχω ακούσει πολλά για αυτήν που είχαν με ένα Κινέζικο. Ποιος την έκανε με το Κινέζικο, με το Σάκη. Εγώ. Τι ήταν χοντρικά, να ακούσουμε μετά. Χοντρικά πήρα, ναι, πήρα ως ρουβάς και παρήγγειλα Κινέζικο. Κάτσε επί τη ευκαιρία να πούμε ότι εσύ το ρουβά τον κάνεις σαν να είναι ο Σάκης κανονικά. Μπερδεύεις και τον ίδιο το ρουβά. Νομίζω ότι μιλάει για αυτός του. Ναι, εντάξει, είναι, το είχατε κάνει και εσείς πολύ εύστοχα ένα βιντεάκι. Συνειδητοποιώ ότι είμαι μιμητικό. Αν μείνω πολύ καιρό με κάποιον, ενώ δουλέψω ή οτιδήποτε, χωρίς να το καταλάβω, τον έκανε στον καιρό όλο ίδιο. Ναι. Δεν το είχα καταλάβει εκείνη την ώρα, το έκανε επίτηδες. Αλλά μετά που το είδα το βίντεο, κοίτα να δεις. Μου βγαίνει αβίαστα. Έκανες ακριβώς ίδιες κινήσεις, λες και τις ίδιες. Τι φως τα λέει το ίδιο. Αισθάνεσαι ωραία γι' αυτό. Με το που τι. Αισθάνεσαι ωραία, λέω, όταν μιμήσεις. Αισθάνομαι, ναι. Ευχαριστώ. Δεν μπορώ, δεν το θέμα είναι ότι... Όχι, άσε, γιατί μην έχουμε άλλα θέματα τώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, και το καλύτερο είναι ότι παρήγγειλε στο τέλος Σάγκε.
Και φώναζε και ο Κινέζος και ο Σάκης. Σάκε! Σάκε! Πώς θα το λέγες, γεια σας, είμαι ο Σάκης, θέλω να παραγγείλω ένα Κινέζο. Θα με καλύψεις άμα γίνει... Θα με καλύψεις. Θα βγεις μπροστά. Θα σε καλύψω εγώ και θα σε καλύψω εγώ. Τι να έκανα, τι να γίνει. Ότι είσαι ο Σάκης και θες να παραγγείλεις, ας πούμε, παϊδάκια ή οτιδήποτε. Αλσφαίρα. Συνοριστικά παϊδάκια. Θέλω να σου πω, αν έχει... Κότσι. Αστροβαφερή. Χωριάτικη. Έχει ξύγκι. Καρδούμπα. Ξύγκι. Ξύγκι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πεινάω συγκλονιστικά. Συγκλονιστικά όμως. Ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε σε νούρλς, τι έχετε? Νούδος με μοσχάρι ή με κοτόπουλο. Μοσχάρι, κοτόπουλο. Με καρύτες, με χοιρινό, με λαχανικά. Θέλω αυτό με τις καρύτες. Μόνο με καρύτες, ναι. Είναι. Καρύτες. Έχετε low main, αγάπη, ζωή, χαρά, φαγητό, λέω, για να φάω. Πώς, low main, ναι, αν έχετε. Low main, μακανόνια ή νίκη μακανόνια. Μακανόνια. Δεν έχετε καθόλου μακανόνια. Ναι, μακανόνια είναι. Έχουμε μακανόνια και νίτσο μακανόνια. Χωρίς κανόνια έχετε. Χωρίς μακανόνια. Έχετε, πείτε μου λίγο, πάπια. Έχετε πάπια. Ναι. Πάπια έχετε. Πάπια Πεκίνου, πάπια Τρακάμιση. Τρακάμιση. Πρέπει να πάρω σε λίγο. Ναι, ναι, ναι. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι, θα κάνω. Ευχαριστώ πολύ. Χόρτασα και μόνο μπουντάπε. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, ναι. Εξυπηρετείτε, είστε έτοιμος να σας πω την οδό? Έτοιμος? Ναι, ναι, πείτε είστε μου. Είστε έτοιμος? Έχετε, εξυπηρετείτε νέο κόσμο. Νέο κόσμο. Ναι. Ναι. Γράφτε. Παλίνη. Παλίνη. Χλαμιδίων. Χλαμιδίων. Και κονδυλωμάτων. Χλαμιδίων είναι χλαμιδίων. Χλαμιδίων και κονδυλωμάτων είπες. Είναι δυνατόν. Όταν έκανες εκπομπή πρωινή κάθε μέρα με τη Δούξα Νομικού. Μάλιστα. Δεν τσιμπήθηκες μαζί της? Όχι, εγώ έχω αυτό. Να, επίσης μπαίνει το συνημερεύει. Το συνημερεύει είναι να περνάς χρόνο με τον άλλον, λοιπόν. Αυτό είναι και η σχέση, για να το τελειώσω κιόλας. Ναι. Η σχέση είναι να περνάς χρόνο με τον άλλον, να βλέπεις DVD, να πηγαίνετε βόλτες. Η αξία της σιωπής, να μην λέτε τίποτα, να μην έχεις άγχος τι θα πεις. Τι είχες στο νου σου, αδερφέ, εκεί πέρα. Το ένα χρόνο. Να, τώρα μην το παίξω έξυπνο. Με το συνημερεύει που μου λες τώρα, λοιπόν, η ψυχολογία λέει. Να το πω ή να το παίξω. Έλα, πες το, πες. Ότι γεννιόμαστε με δύο νορμήσεις. Μία θεωρία της ψυχολογίας. Η μία είναι ανθρωποφαγία και η άλλη αιμομιξία. Ότι γεννιόμαστε με αυτό, μια ροπή προς αυτά. Αλλά επειδή γεννιόμαστε σε οικογένειες. Άλλο λέω. Και σε κοινωνίες μαθαίνουμε και τα καταπιέζουμε αυτά. Έτσι ώστε όταν θυμόμαστε τον εαυτό μας δεν υπάρχουν αυτά. Δεν τα έχουμε ποτέ μέσα μας. Αλλά η ροπή μας φυσική είναι αυτή. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα ένστικτο που λέει δούξα, φοβερή, τουμπανάρα, αυτό. Αλλά είναι συνάδελφός μου. Κατ' επέκταση μετά από καιρό μπορεί να είναι και με ένα φίλο μου. Δεν μπορεί. Πρέπει να πιέσει τον εαυτό, να καταπιέσει τον εαυτό σου. Με τον Δημήτρη να σα πω με αυτό. Λογικά δεν είμαστε. Είμαστε άνθρωποι. Δεν είμαστε άνθρωποι με λογική. Δεν είμαστε δηλαδή, ζώα. Όταν τα είχε παλιά με συνάδελφό σου, ήταν υπομειχτική η σχέση. Εγώ δεν τα είχα ποτέ με συνάδελφό μου που ήμασταν μαζί σε συνεργασία. Ναι, θέλω να πω με συνάδελφο. Με την ευρία όταν... έννοια, στον ίδιο χώρο, στον ίδιο. Αναφέρεσαι μάλλον στην Άντια. Ναι. Όταν εγώ ήμουν με την Άντια, εγώ ήμουν στο Μάντε, έκανα ραδιόφωνο, τίποτα άλλο. Δεν ήμουν με τον χώρο, δεν ήξερα καν τον χώρο. Εκείνη ήταν στην τηλεόραση. Επειδή έχασα κάποια επεισόδια, εσύ τη ζήτησε συγγνώμη δημοσίως. Είπα, και θα το πω απλά τώρα γιατί δεν θέλω, γιατί δεν ξέρεις, χάνει την αξία το μου το λέει συνέχεια, ότι όταν κάποια στιγμή είχα πει στον αέρα, είχε τεθεί ένα θέμα. Για την Άντια Μπουλέ. Ναι. Ενώ δεν ήσασταν μαζί πια. Όχι. Ναι. Είχε τελειώσει το θέμα και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα είχε δώσει μια συνέντευξη, όχι τον Τιντορίνη, την τότε, είχε πει καλά πράγματα για μένα. Και εγώ έτσι από ένα, θες να το πεις παράπονο, θες να το πεις. Είχα πει τότε στο πρωινό, τώρα με θυμήθηκε όταν. Γιατί παλιά, όταν την πεντάδα. Καλά το είπες. Τη ρωτούσαν, ποια είναι η γνώμη σου για τη διάδοχη κατάσταση, και είχε πει εκείνη, δεν ξέρω κανένα, μόνο τον Νίκο ξέρω. Και το είχα κρατήσει εγώ. Γιατί εγώ είμαι βροχός, δεν εκδικούμε ποτέ. Αλλά θυμάμαι τα πάντα. Γι' αυτό, ό,τι έχεις γράψει, το θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει. Όλα τα πάντα. Δεν χωράει τόσο σκληρό. Και τα επώνυμα και τα ανώνυμα. Δεν χωράει ποτέ. Δεν ξέρω, πλάι. Λοιπόν, να μην τα αντίζει τώρα, εντάξει. Φίλοι. Δεν συνέχισα. Λοιπόν, τι έλεγα. Ναι, και το είχα πει αυτό. Τώρα λοιπόν ζήτησα συγγνώμη, διότι δημοσία εξέφρασα κάτι που ήταν ιδιωτικό μας. Δεν πρέπει να την πιάσω και να τη πω, Νάντια, τι είπες τώρα. Αυτό.
Τα ενίκω μη ένδυμο και ελπίζω να το κρατήσω και να το τηρώ. Έχουμε μια σκηνή την οποία εσύ νομίζω την έχεις διηγηθεί. Στην πλατεία Νέα Μήνη, αν δεν κάνω λάθος, εσύ να γονατίζεις και να κάνεις πρώτα σιγά μου. Έχει γίνει και αυτό. Για πες μας τη σκηνή και τη συνέχειά της. Και την κοπέλα, όταν... ξέρεις. Ναι, η κοπέλα εντάξει, η Δέσποινα ήταν, το πρώτος μου έρωτας. Εγώ ήμουν πολύ φλωράκο στο σχολείο. Ήμουν χοντρούλης με αφάνα. Και καλός μαθητής, αλλά κολόπεδο δηλαδή. Δεν έδινα στο διπλανό μου. Είχα ένα έτσι. Και στο κατηχητικό, γιατί δεν τα λες όλα. Ναι, όχι, μέχρι το κατηχητικό. Κάποια στιγμή λοιπόν συνειδητοποιώ ότι δεν με χωνεύει άνθρωπος. Ότι έχω τον ανθρωποδιώκτη. Και λέω κάτι πρέπει να αλλάξει τώρα εδώ. Γι' αυτό και ποτέ δεν αρνούμε ευκαιρίες σε ανθρώπους. Τότε πήγα στο κατηχητικό, έμαθα ότι δεν έγινε για μας επουνίκιο. Δεν έγινε να μας επουνίκιο χοντρό τίποτα. Δεν έγινε και τίποτα αν. Ξέρεις. Έμαθα να είμαι εντάξει με τον εαυτό μου. Έπρεπε να έχω πάει κατηχητικό. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή λοιπόν άρχισα και άλλαζα πράγματα στον τρόπο που συμπεριφερόμουν και όντως έγινε αυτό που λένε στο σχολείο δημοφιλής. Και το λέω όχι επειδή. Δηλαδή, ας πούμε, την πρώτη γυμνασίου, πώς το συνειδητοποίησα, έβαλα για πενταμελές. Τότε που ήταν, που έδινε. Βγαίνανε και αυτοί που βγαίνουν ήταν τα πέντε μέλη. Και τα πέντε μέλη έκαναν εσωτερικά την ψηφοφορία, ποιος ήταν ο πρόεδρος κτλ. Και έβγαινε πρώτο. Εγώ είχα ψηφίσει με ένα τελευταίο, τον οικονό μου. Και λέει η καθηγήτρια, δεν θα ξαναψηφίσουμε. Με ανάταση χειρός, θα ρωτάω όποιον θέλετε και 32 άτομα, όλοι οικονό μου. Και λέω, όπα, κάτι δεν είναι. Και στην τρίτη λυκείου βγήκα πρόεδρος των καπιταμελούς και πρόεδρος των πενταμελές. Δεν λέω ότι έγινε κάτι φοβερό. Απλά για να δείξω ότι γίνεται η αλλαγή, αλλάζουν τα πράγματα. Μέσα από το κατηχητικό έγινε όλο αυτό. Μέσα από το κατηχητικό. Όλη αυτή η αλλαγή μέσα σου. Ναι, και από. Εντάξει, άρχισα από πράγματα. Και ηλικία ήταν. Σκέφτηκα και διάφορα. Ναι. Και από ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν, που δεν μου αρνήθηκαν ευκαιρίες. Εν πάση περιπτώσει, για την Δέσποινα. Όταν λοιπόν μετά περνάω στο άλλο άκρο, τότε ψωνίστηκα. Γιατί καμιά φορά με ρωτάνε αν ψωνίζεις. Εγώ είχα ψωνιστεί τότε που ήμουν στο πανεπιστήμιο, δούλευα το βράδυ μπάρμαν. Και την είχα δει Μπράντον από τον Beverly Hills. Και δουλεύω, αυτά βγαίναμε το γυαλί ηλίου και μια καμπαρτίνα. Τότε είχα ψωνιστεί. Λοιπόν, είχα ψωνιστεί λοιπόν και τα φτιάχνω με τη Δέσποινα και μπροστά στον κόσμο ήμουνα γαλά, άμα δεν φτώ και τα λοιπά, δεν πειράζει. Και άμα δεν θες, δεν πειράζει. Μπροστά τη ήμουνα σκυλάκι. Και κάποια στιγμή με χωρίζει, μου λέει δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Είσαι, μου λέει πολύ, το παίζει ιστορία κτλ. Χωρίζω. Και τότε τρώω την πρώτη μου καψούρα. Τότε ένιωσα αυτό το πράγμα, τη βαθιά στεναχώρια. Τότε άρχισα να κοκάρα. Πάρα λέω γαρά. Να το. Παλιό. Μου είπαν το όνειρο. Α, μιμείτε και το γαρά. Και η καρδιά μου στο ξεκούλημα κι αυτή. Τράβατε. Ω, το έχει. Γιατί μου είπανε. Δεν ήτανε δικό μου. Έχει πονέσει το νερό. Και εμέναν άλλον, το είχα μοιραστεί. Και τέτοιο. Πόσο καιρό το είχατε και φαγητό. Τίποτα, ένα χρόνο, αλλά τότε ήταν αυτό ότι είναι αυτό που έχουμε νιώσει όλοι. Παραδεχτείτε το. Που λέμε ότι τώρα, άμα με χωρίσει, μη με χωρίσει Θεέ μου, είμαι τόσο καψούρης που άμα με χωρίσει, καταστράφηκα. Εγώ δεν το έχω πει ποτέ. Ναι, εντάξει. Εν πάση περιπτώσει τώρα. Λοιπόν, και εγώ το μετανιώνω, τρώω την καψούρα και λέω θα κάνω κάτι για να τη δείξω ότι μπορώ να τσαλακωθώ. Και έχουμε τότε ένα αμάξι είχε παρέα, ένα 18χρονο είχε παρέα που είχε το αμάξι. Και με περιμένανε παραπέρα στην πλατεία Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Νέας Μύρης. Εκεί στην πλατεία λοιπόν γονατίζω, τη λέω σ' αγαπώ και θέλω να είμαστε μαζί. Συγκινείται κι αυτή, μου λέει ναι, μπαίνω με στα μάξι, λέει α, όπως έκανε ο Βλάσης παλιά. Αααααα, τι κάνεις εκεί. Λέω, ντράπηκα εκεί. Την άλλη μέρα την παίρνω τηλέφωνο, της λέω, έλα, αυτό που σου είπα άκυρο. Εντάξει, χοντρό. Συγγνώμη, Δέσποινα. Τι συμπαθώ.